Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Vlog μας μέρα 10. Σήμερα έχω σηκωθεί νωρίς. Σχετικά, δεν σηκώθηκα την ώρα ακριβώς που ήθελα, αλλά δεν έχει σημασία. Είπαμε μικρά βηματάκια και θα μπούμε πάλι σε ρυθμό. Εχθές κάθισα, ενημέρωσα το organizer μου, το οποίο είχα πολλές μέρες να ενημερώσω κανονικά, να το έτσι οργανώσω όπως ήθελα, τέλος πάντων, να γράψω όλα αυτά που θέλω να κάνω. Έχω αρκετές δουλίτσες να κάνω σήμερα, δεν θα επικεντρωθώ μόνο σε αυτό όμως. Θα προσπαθήσω να κάνω μισά ώρα δουλειές και μισά ώρα να κάθομαι με το Γιάννη και τον Άκη. Οπότε, σήμερα θα φτιάξουμε σπανακόπιτα με έτοιμο φύλλο σήμερα. Δεν θα καθίσω να παιδευτώ να φτιάξω φύλλο. Με έτοιμο φύλλο θα φτιάξουμε σπανακόπιτα. Όσες είδατε το χθεσινό vlog μας, είχα πάρει και φρέσκο σπανάκι και έχω και λίγο κάτι ψημένο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να ανάψουμε λαμπάκια και τα λοιπά, γιατί δεν έχω ανάψει τίποτα ακόμα. Είμαστε μία μέρα πιο κοντά στη συνάντηση, έρχεται η Δευτέρα, και είμαι και ενθουσιασμένη και αγχωμένη ταυτόχρονα. Είμαι όλα μαζί ένα πράγμα. Η στιγμή της σπανακόπιτας, έβρασα το σπανάκι. Έχω ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, το οποίο θα βάλω όλο. Έχω άνηθο, τον οποίο έχω φυλάξει στην κατάψυξη. Θα βάλουμε το όλο. Θα βάλουμε τη φετούλα. Εμείς βάζουμε γενναία ποσότητα φέτας. Η μαμά βάζει περισσότερο, νομίζω από εμένα. Η μάνα μου βάζει κανένα κιλό μέσα. Αυτή είναι μισό κιλό. 660 γραμμάρια. 660 γραμμάρια φέτα. Μου είπες πάρε λίγη φέτα, γι' αυτό πήρα τόσο. Φτάνει. Έχουμε άλλη. Έχουμε λίγο ακόμα. Έτσι για το καλό. Ναι, μπράβο. Μόνο εσύ καλό. Εγώ τίποτα. Ναι, να πάρεις. Έχει ένα μισή κόλλο που το λέω. Τα χέρια μου είναι μέσα φέτα. Θα γίνει το χαλί άσπρο. Βάζουμε αγαπάκι. Πολύ πιπεράκι. Και σπάμε και εμένα παππού. Και ακούγεται και ο φούρνος μου κρυμμάτι. Και ακούγεται και ο φούρνος μου κρυμμάτι. Πείτε μου ότι δεν σας τρέχουν τα σάλια. Πείτε μου. Έχω πάρει αυτό το φύλλο κρούστας του Καρδί. Το έχω πάρει από τα Lidl. Του Καρδί τα φύλλα είναι πάρα πολύ νόστιμα. Και η σφολιάτα που έχουμε δοκιμάσει και το φύλλο κρούστας και τα τυροπιτάκια του. Γενικά οτιδήποτε έχουμε δοκιμάσει από Καρδί. Και οι πίτσες του είναι πολύ νόστιμες. Γιατί έχει και πίτσες. Οπότε εγγύηση παιδιά, δοκιμάστε το.
στην αγαπητή μα και αν είναι που. Πρώτον δεν θυμάσαι, δεύτερον δεν θυμάσαι. Θυμάμαι, να έχουν βρω. Ε. Θες να μου πεις που είναι άμα θυμάσαι. Πρώτον δεν θυμάσαι. Λοιπόν, η σπανακόπιτα είναι έτοιμη. Την έχω σρώψει σε λιγάκι, βλέπετε και γύρω-γύρω. Αλλά μου αρέσει να είναι καλά ψημένο το φύλλο. Θα το βάλω τώρα. Παιδιά, είναι πεντανόστιμη, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι και στο αλάτι θα το βαρέσει του Γιάννη αυτή τη φορά. Λοιπόν, είναι απόγευμα. Τώρα το μεσημέρι δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, κάθισα στον υπολογιστή, αγκαλιά μου το αγόρι μου και άκουγε τραγουδάκια και εγώ έκανα λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή και τώρα έχω καθίσει και ετοιμάζομαι να παραγγείλω online από το Βασιλόπουλο. Οι τιμές του είναι καλές. Έχω ακούσει γενικά ότι είναι από τα ακριβά σούπερ μάρκετ, αλλά είναι καλές. Δεν μπορώ να τη φορέσω εγώ αυτή τη σφυρίχτρα μου, δεν μου κάνει. Ήθελα να παραγγείλω από γαλαξία, αλλά δεν έχει e-shop. Διαμαρτύρομαι έντονα. Κατερίνα, εσύ που το βλέπεις, διαμαρτύρομαι έντονα που δεν έχει e-shop. Λοιπόν, εδώ μαθαίνουμε να κάνουμε κολοτούπες. Έχουμε στρώσει κάτω το στρωματάκι της γυμναστικής και το δείχνουμε πώς να κάνει κολοτούπες. Σαν μεγάλη στιγμή. Το μενού για απόγευμα έχει ταινία Άγιο Βασίλη, σοκολάτα, σαλόνι. Γιατί δεν μου έχετε πει να σας λέω συγκεκριμένα τι ταινίες βλέπουμε. Βλέπουμε το Santa Claus με το Tim Allen, φανταστική ταινία. Θα σας πω ένα μυστικό, είναι 11. Και εγώ πάλι να βράζω μακαρόνια για να πάμε με τύρι με το Γιάννη. Στις 11 η ώρα την νύχτα μας ήρθε. Δεν ξέρουμε τι άλλο να φτιάξουμε να φάμε. Το μόνο γρήγορο και νόστιμο είναι αυτό. Δεν θα φτιάξουμε σάλτσες, σκέτα μακαρονάκι με τυρί. Κοιτάξτε τι παραλάβαμε σήμερα από το Mom Takers. Είχε άλλα 4 μέσα τα οποία τα τσακίσαμε εγώ και ο μικρός. Το κουτί είναι σούπερ. Έχω ήδη στο μυαλό μου που θα το χρησιμοποιήσω. Είχε μέσα καρτούλα και όχι μόνο. Τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω στο αυριανό vlog μας. Έτσι αφού κάναμε τη γουρουνιά μας,
θα δούμε Big Bang μέχρι τελικής πτώσης. Ο Γιάννης είναι ένα βήμα πριν κοιμηθεί. Σας αφήνω και θα τα πω στο επόμενο. Φιλάκια!